Η ανακοίνωση αυτή είναι μια σύνθεση όλων των συναδέλφων όλης της Ελλάδας και είναι κείμενο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Εκφράζει την μεγάλη αγωνία η οποία πηγάζει από την μεγάλη πίεση που δεχόμεθα όλη αυτή την περίοδο. Το κράτος έχει εναποθέσει ή μάλλον έχει επιβάλει σε εμάς με τον τρόπο του να υποστηρίξουμε όλο αυτό το κομμάτι που αφορά την στήριξη των επιχειρήσεων και να υλοποιήσει τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει για τον κορονοϊό. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα, χθες κατέληξε η ημερομηνία το αίτημα αναστολής πληρωμής των επιταγών. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν ήταν πολύ ενημερωμένος. Είναι μια διαδικασία που γινόταν περισσότερο από τις τράπεζες. Από ό,τι πληροφορήθηκα, έγινε πολύ καλή δουλειά, ενημερώθηκαν. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για κάποιους λόγους καθυστέρησαν και θέλουν μια νέα δυνατότητα του να δηλώσουν αυτή τη δυνατότητα που έχουν για την αναστολή της πληρωμής. Εσείς έχετε πληροφορία αν θα υπάρξει παράταση αυτής της διαδικασίας? Μέχρι στιγμής όλα τα μέτρα που εξαγγέλλονται και όλες οι ημερομηνίες, πάντα στο τέλος δίνεται μια παράταση, γιατί όλα γίνονται κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. Οι εγκύκλοι και οι νομοθεσίες, η οικία και οι πράξεις νομοθετικού που περιεχομένου έχουν πάρα πολλά κενά. Με αποτέλεσμα το ίδιο το κράτος διορθώνει και στη συνέχεια ζητά διορθώσεις πάλι από εμάς τους λογιστές, οι οποίοι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πίεσης, έντασης, η οποία, ό,τι και να σας πω, δεν μπορείτε να καταλάβετε σε πόσο δύσκολη και δεινή κατάσταση βρισκόμαστε. Τώρα, αν κάποιοι αμφισβητούν την πίεση που δέχεται ο λογιστής, είναι στην κρίση τους, γιατί υπάρχουν και τέτοιες απόψεις, αλλά σας λέω ότι η πραγματικότητα είναι τραγική. Μάλιστα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε βέβαια τον όγκο δουλειάς που έχετε εσείς. Όλες αυτές οι νέες διαδικασίες, οι πρωτόγνωρες, θα προκαλέσουν προβλήματα στην λειτουργία την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, σίγουρα η επόμενη μέρα θα είναι μια διαφορετική μέρα. Δεν μπορεί να την προσδιορίσει και να την περιγράψει κανείς μελλοντολόγος. Αυτό το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι στο κομμάτι που αφορά εμάς, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο κατά την κλασική διαδικασία γινόταν στις υπηρεσίες του κράτους ή στις ΔΟΗ, στις οικονομικές υπηρεσίες ή στις επιθεωρήσεις εργασίας ή στον ΟΑΕΔ ή στο ΙΚΑ, τώρα έχουν μεταφερθεί στα γραφεία μας. Το κράτος προσπαθεί με διάφορες διαδικασίες διαχείρισης του προσωπικού του, έχει δώσει τις άδειές του, προσπαθεί και κάνει μια καλή διαχείριση, αλλά έχει μεταφερθεί όλος αυτός ο όγκος στα λογιστικά γραφεία. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται δυστυχώς δεν γίνονται με συνένεση των λογιστών, δεν γίνονται σε συνεργασία και ίσως αυτή τη φάση θα έπρεπε το κράτος να λάβει το μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαχείριση του κορονοϊού υποδειγματική. Γιατί έχει χρησιμοποιήσει τις σκέψεις, τη λογική ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη δημόσια διοίκηση και αναφέρομαι στην Επιτροπή Υγείας που διαχειρίζεται τον κορονοϊό και ίσως αυτό αποτελέσει την αφετηρία για όποιες αποφάσεις παίρνει από εδώ και πέρα το ελληνικό κράτος να λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους οι οποίοι θα υλοποιήσουν και έχουν την ευθύνη και της αγοράς και της κοινωνίας για την ολοκλήρωση και υλοποίηση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τις αναστολές που έχουν γίνει αρκετές, ό,τι αφορά την καταβολή των δόσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών δόσεων που έχει ο κάθε πολίτης, τι θα γίνει όμως σε ό,τι αφορά αργότερα, δηλαδή την επόμενη μέρα, θα δημιουργηθούν προβλήματα και συμφόρησης όλου του συστήματος από αυτή την αναστολή? Κοιτάξτε, η επανεκκίνηση της οικονομίας σίγουρα δύσκολα θα έχει δύσκολες μέρες. Και το πρόβλημα το οποίο θα είναι και είναι αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα ρευστότητας. Στο θέμα αυτό με έχει ανοίξει άλλη μια νέα πλατφόρμα, άλλη μια νέα υποχρέωση για τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν. Δεν υπάρχει μέρημνα για τις εποχικές επιχειρήσεις, όπου εκεί στο λεγόμενο business support, το οποίο θα ξεκινήσει μάλλον από αύριο, θα δηλώνονται προκειμένου να λάβουν ένα ποσοστό της χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να τους οδηγήσει σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης και να είναι και μία έναρξη κατά την φάση της επόμενης μέρας μετά την κρίση. Κύριε Ψημε, οι οίκος, όπως και τα περισσότερα νησιά, στηρίζονται η οικονομία τους στον τουρισμό. Τι θα γίνει σε ό,τι αφορά το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων? Τι θα σημαίνει αυτό και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους επιχειρηματίες? Κοιτάξτε, το θέμα έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία.
όπως θέλουμε να είμαστε υγιείς και να, η κοινωνία να έχει την ηρεμία της, έτσι πρέπει να λειτουργήσει και η οικονομία. Η οικονομία για να λειτουργήσει έχει τρεις παραμέτρους. Μία παράμετρο είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, το μέτρο του δυνατού, να μπορεί, εφόσον υπάρχουν κάποια αποθέματα, να ικανοποιεί κάποιες τρέχουσες ανάγκες, το μέτρο του δυνατού. Η δεύτερη παράμετρος είναι το κράτος και οι φορείς να κάνουν κάποιες διευκολύνσεις και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να ανέβει από τις τράπεζες η ρευστότητα ή μέσω του business support ή και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το χρήμα προκειμένου σε αυτή τη δύσκολη φάση να μην βρεθούμε σε αδιέξοδα. Από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι θα υπάρξει αυτό το business plan ενίσχυσης του επιχειρηματικού κόσμου? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια οριακή κατά κάποιον τρόπο δυνατότητα του ελληνικού κράτους να διαθέσει κεφάλαια στην αγορά λόγω της, διότι προερχόμαστε από μια δύσκολη κατάσταση. Βλέπω ότι όμως υπάρχει μια διεύρυνση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και εκτιμώ ότι αν περάσει και η λογική του ευρωομολόγου πιθανόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη κυκλοφορία χρήματος όπου το χρήμα είναι η αιμοδοσία, είναι το αίμα στην οικονομία. Θεωρείτε ότι η ανεργία θα σκαρφαλώσει στα ύψη αυτό το διάστημα και κυρίως την επόμενη μέρα? Εκεί πέρα δεν θέλω να είμαι κακός ιονός, αλλά είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για δυνατούς λίτες. Τα πράγματα πιθανόν να είναι δύσκολα και εκεί επαφίεται και στους επιχειρηματίες να δείξουν την ανάλογη στο μέτρο του δυνατού ευαισθησία, τις ανάλογες αντοχές, να ρευστοποιήσουν ενδεχομένως για όσους έχουν κάποιο κομμάτι από το πληθυματικό τους για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και ό,τι είναι γύρω μας. Ποιες άλλες σημαντικές αλλαγές σας έχουν ανατεθεί από το κράτος? Μία σημαντική είναι ότι ενώ είχαμε ενημερώσει τις πλατφόρμες, τώρα πρέπει να ξαναπάμε στις πλατφόρμες και να κάνουμε δύο βασικές ενημερώσεις. Μία ενημέρωση έχει να κάνει για το ποσό των 800 ευρώ και μία άλλη έχει να κάνει με τις πληττόμενες επιχειρήσεις να γίνει μία διαδικασία ενημέρωσης προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του ενοικίου. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι ιδιαίτερα έτσι, τι να σας πω, δηλαδή, δεν θα έλεγα ανάλγητο, αλλά μπορεί να είναι πραγματικά εξοργιστικό, είναι ότι θα πρέπει πάλι εμείς, το νέο μέτρο που αφορά την απογραφή σε τριήμερη βάση, δηλαδή είχατε τρεις μέρες, θα πρέπει να ενημερώνουμε μία πλατφόρμα η οποία έχει να κάνει με τα αποθέματα, π.χ. των πουλερικών, τα κατεψυγμένα κρέατα και τα αυγά και μία σειρά από άλλα προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με την διαχείριση των τροφίμων ανά τρεις μέρες σε μία συγκεκριμένη βάση. Αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και είναι μία διαδικασία όπου πραγματικά νομοθετούνται και βγαίνουν εγκύκλοι και πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπου καλούμαστε να τις υλοποιήσουμε αλλά δεν υπάρχουν αντοχές. Και αυτή δεν είναι δική μου άποψη, είναι μια κατά κάποιον τρόπο αγωνία η οποία εκφράζεται ανά την Ελλάδα. Και για τον εμπορικό κόσμο που δεν έχει προσωπικό, πόσο εύκολο είναι κάθε τρεις μέρες να κάνει απογραφή ενώ δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό? Τι να σας πω τώρα, είναι από τα ζητήματα τα οποία ναι μεν είναι όλα αυτά καλά λογικά κτλ. Αλλά πρέπει πίσω από όλα αυτά τα μέτρα υπάρχει ένας άνθρωπος και επειδή την πλειονότητα αυτών των συστημάτων την έχουν αναλάβει τα λογιστικά γραφεία, εκεί εκτιμώ το ελληνικό κράτος να δείξει την δέουσα προσοχή, γιατί το θέμα είναι ότι η αγωνία η οποία δίνει για το υγειονομικό προσωπικό, τους οποίους επί τη ευκαιρία εμείς τους ασπαζόμαστε, τους δίνουμε συγχαρητήρια, τους εκφράζουμε την μεγάλη μας συμπάθεια, κάτι ανάλογο κάνουμε και εμείς στα κομμάτια της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τα 800 ευρώ έχουν ξεκινήσει να δίνονται στον κόσμο? Θα ξεκινήσουν το συντομότερο αφού ξανακάνουμε πάλι μια εισαγωγή στις διαδικασίες με τις πλατφόρμες και με μια συμπληρωματική ερμηνευτική προκειμένου να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την περικοπή του 6% του ενοικίου για τις επαγγελματικές στέγες για τους δύο μήνες Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι, αυτό έχει ενεργοποιηθεί από την πλευρά στην πρώτη πλατφόρμα, αλλά ενδεχομένως στη νέα οικία που θα βγει να χρειάζονται συμπληρωματικά στοιχεία, ούτως ώστε εκεί θα γίνει και για τους έχοντες δηλώσει την αναστολή, αλλά και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.